ηλεκτρονικό ψάρεμα. Ηλεκτρονικό ψάρεμα είναι όταν κάποιος προσπαθεί να υποκλέψει πληροφορίες όπως τους κωδικούς σύνδεσής σου ή λεπτομερή στοιχεία ενός λογαριασμού σου, παριστάνοντας ότι είναι κάποιος που εμπιστεύεσαι σε κάποιο email, προσωπικό μήνυμα ή άλλης μορφής διαδικτυακή επικοινωνία. Τα email ηλεκτρονικού ψαρέματος και οι μη ασφαλείς ιστοσελίδες που προσπαθούν να σε κάνουν να επισκεφθείς ή τα συνημμένα που σε προτρέπουν να ανοίξεις, μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν ιούς στον υπολογιστή σου. Κάποιοι ιοί χρησιμοποιούν τη λίστα επαφών σου για να στοχεύσουν και τους συγγενείς και φίλους σου. Ορισμένες απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος είναι οφθαλμοφανείς. Άλλες όμως είναι ύπουλες και πιστικές, όπως για παράδειγμα όταν κάποιος σου στέλνει προσωπικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει κάποια από τα προσωπικά σου στοιχεία. Αυτό ονομάζεται ηλεκτρονικό ψαροτούφεκο και είναι συχνά πολύ δύσκολο να εντοπιστεί, καθώς η χρήση ορισμένων προσωπικών στοιχείων σου μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι ο αποστολέας είναι κάποιος που σε γνωρίζει προσωπικά. Πριν κάνεις κλικ σε κάποιον σύνδεσμο ή εισαγάγεις τον κωδικό πρόσβασή σου σε μια ιστοσελίδα που δεν έχεις ξαναεπισκεφθεί, καλό θα είναι να αναρωτηθείς μερικά πράγματα σχετικά με το email που έλαβες ή την ιστοσελίδα που έχεις επισκεφθεί. Μερικές από τις ερωτήσεις που μπορείς να θέσεις στον εαυτό σου είναι οι εξής. Μοιάζει επαγγελματική αυτή η ιστοσελίδα όπως άλλες τις ιστοσελίδες που έχεις επισκεφθεί? Φέρει το συνηθισμένο λογότυπο του προϊόντος ή της εταιρείας που ισχυρίζεται ότι είναι? Είναι σωστό το κείμενο της ιστοσελίδας χωρίς ορθογραφικά λάθη? Συμπίπτει η διεύθυνση URL της ιστοσελίδας με το όνομα της εταιρείας ή του προϊόντος για το οποίο αναζητάς κάποια πληροφορία? Μήπως υπάρχουν ανορθογραφίες ή αναγραμματισμοί? Μήπως υπάρχουν ανεπιθύμητα ανεδιόμενα παράθυρα? Ξεκινάει η διεύθυνση URL με την έναρξη HTTPS? Με ένα μικρό πράσινο λουκέτο στα αριστερά? Αν ναι, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση είναι ασφαλής. Μήπως το συγκεκριμένο email ή ιστοσελίδα προσφέρει κάτι που παρά είναι καλό για να είναι αληθινό? Όπως για παράδειγμα μια δίθεν ευκαιρία για να κερδίσεις πολλά χρήματα? Μήπως το μήνυμα ακούγεται έστω και λίγο περίεργο?